Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο χρυσοστό μου. Νίκος Καλογερόπουλος mm. Πάντως, εξακολουθείς Νίκο, πραγματικά, φίλε Νίκο, να παραμένεις δημοφιλής στον κόσμο. Δηλαδή, mm. στο, σε αυτό που λέμε λαό, δεν ξέρω τι, τώρα είναι και βάζει και πολλά νερά αυτά, υποπτεύουμε ότι σε βλέπουν στον δρόμο, σε αγκαλιάζουν, σε χαιρετάνε με καρδιότητα. Ε, αυτό είναι αλήθεια, φίλε. Έτσι? Το λέω από καρδιά yeah. γιατί... Όχι τώρα και παλιότερα. Ε, Όταν, ναι, το, το, είχα τσεκάρει, είπα, το, το είχα τσεκάρει αυτό και κάθε φορά που ήμουν στι μαύρε μου για οποιοδήποτε λόγο έκανα μια βόλτα στην Αθήνα ναι. και λόγω τιμή δηλαδή ναι. τα ξέχναγα όλα. Γιατί κόσμο έξε από όλη την Ελλάδα. Μιλά, κάνει αυτό. Ωραία, αυτό είναι. Μεγάλη ιστορία ναι, ναι. ναι. ε, Γιατί ξέρει, Γιατί με έχει Γιατί δεν του έχω κοροϊδέψει ποτέ 45 χρόνια που είμαι στο κουρμπέτ. Δεν του έχω. Στα πέντε χρόνια ξεκίνησε δύο ετών, όπω ξέρουμε όλοι, έτσι. Είμαι 65. Τι <laughs> δύο ετών ξεκίνησα. Το ξεκίνησα. <laughs> Εντάξει, ε, Λοιπόν. Μεταχαθήκαν τα, τα πανηκάρια Όχι, πε μου, αν έχω δίκιο. Δίκιο, δίκιο, έχει, Νίκολα. Βλέπει, λοιπόν. Καλά, το έλεγα ότι σου έχει μείνει λίγο μυαλό. Γι' αυτό τα βιβλία που διαβάζει στο έχουν πάρει. Αλλά όλο και κάτι σου έχει μείνει. Δηλαδή. Η Λενιό είναι ελεύθερη τώρα να κάνει ό,τι θέλει. Λεύθερη, Νικολιό. Να διαλέξει όποιον θέλει από το χωριό μα. Καλό είναι τούτο. Και παρακόρητα αφεντικού είναι. Είναι και λίγο πράγμα. Και πρικιά έχει. Και όμορφη είναι απ' όλα. Εντάξει. Φω, πω, με έφερε 41 χρόνια πίσω. τόσο, τόσο είναι ναι. Φω, πω, Ήτανε σαν να ήμουν και είναι, κάπου έχουμε μια συνέντευξή σου, Νίκο. Ότι τότε, τότε σα είχα ο ομαδικό έτσι. Ναι. Όλου. Ναι, ναι. ε, είχες, είχες και ένα αφορισμό νωρίτερα όμω για το θεατρικό, το δικό Λέχα σου. Για το, ε? <laughs> το, προ... <laughs> το προσωπικό μου. Το προσωπικό. Που ήταν το πρώτο θεατρικό αυτό στο οποίο είχε. Ο, ο, ο Μπαμπούλα. Το θέμα τι ήταν, ήταν. Ήτανε... Ο Μπαμπούλα ήταν η αγροτική τράπεζα από τη μία mm. και από την άλλη ήταν η εκκλησία. Μάλιστα. Και επειδή ο Μπέκερ. Είχε πάρει τα χωράφια, ποια χωράφια, είχε πάρει τη, όλη τη, την έκταση. Την νευία, τη, τη τη, με τη... μία μισή δραχμή με το στρέμμα. Mm. Και άρχισε να ξεσηκωθεί ο κόσμο. Πήγα και έπεξα εκεί με το σύλλογο. Yeah. Και εκεί με αφορήσανε. Mm. ήταν Γιατί από τη μια μεριά σου λέει η Εκκλησία και από την άλλη τράπεζα. Oh, και όταν oh. έκανα μετά από 40 χρόνια, έκανα του κοινικού, οι κοινικοί ξανάρχονται, yeah. που έκανα την αφίσα. Αν θυμάστε την αφίσα είχα κρεμασμένο από την ελληνική σημαία. Τον Έλληνα, τον άγνωστο πολίτη. Ε, ναι, τον Το θυμάμαι, ναι. Και μου λέγανε τώρα, φίλε, γερά είναι τραβηγμένο αυτό. Τι βάζει. Λέω, θα πηδάνε από τα μπαλκόνια οι άνθρωποι σε λίγο, έτσι όπω πάνε εδώ κάτω. Και είδα, <coughs> το είχα ξεχάσει. Δηλαδή, δεν το έκανα συνειδητά. Όταν ξαναείδα, μια φυσούλα μου είχε την μπαμπούλα. Mm. Είχα κάνει το ίδιο πράγμα, τότε, με mm. τον αγρότη κρεμασμένο από την αγροτική τράπεζα. <coughs> και μιλάμε για το και... 1975, φυσικά. 75, 56, 56, ναι. 56 Μεγάλη επιτυχία το Χριστό Χρυσανσταυρόνητο μου. Μεγάλη. Και στην εποχή του, εγώ θυμάμαι, α πούμε. Δεν καλά, δεν θυμάμαι, ήμουν εγώ Όχι, τότε. Εγώ από εγώ ναι. είχα, είχα yeah. μεγάλη τύχη, μεγάλη τύχη και τιμή. Καταρχήν να μπολιαστώ με πρώτο μου έργο του, Καζατζάκι. Καζατζάκη. Βέβαια το ψάξα, δεν για τυχαία. Yeah. Γιατί όσε φορέ με φωνάξανε πριν mm -hmm. να πάνε απ' έξω σαν ειδοποιό. Γιατί ξέρει, τότε γινόταν 19 η εβδομάδα. Yeah, yeah, yeah. και σκάγανε μήτη τώρα οι βοηθή και οι φροντιστέ, α πούμε, στι σχολέ και τι μπάγανε πιτσιρικάδε. Mm. Φατσούλε, έτσι. Εγώ mm. Εγώ ήμουνα και διαολόφατσα τώρα και πιτσιρικάκο έτσι. <Κι> Από μικρό. Ναι, ναι, <Κι> Αυτό ναι, ναι. <Από> <Κι> με τι Ποτέ δεν πήγα όμω. Mm. πήγανε Πήγα να και δούλευα μπογιατζή και έπαιρνα 80 δραχμέ. Mm. Ενώ εκεί θα έπαιρνα ένα τριχιλιαράκι, θα το έπαιρνα. Και έλεγα, Όχ, Όχι, όχι, περίμενα. Ναι. Και είχα και την τύχη και την τιμή, τη μεγάλη μου τύχη δηλαδή, πραγματικά, να συνεργαστώ τώρα. Κοιτά, σκηνοθέτη ο Βασίλη Ιωργιάρη. Ο ο ένα εκπληκτικό καλλιτέχνη, αλλά ένα φοβερό άνθρωπο. Δηλαδή, πατέρα, πατέρας, δάσκαλο και ο Νότσο Περιγιάλη, ναι. που είχε κάνει το σενάριο. Όλοι οι ηθοποιοί πρωταγωνιστέ, κοίτα, ένα και ένα δηλαδή. Φυσκάμα. Μαθήματα. Να σου πω ότι έκανα και κάτω. Κάποιοι μάγκε την είδαν όταν ήταν την ταινία η πίστη πυλού που, ξέρανε μου λέει καλόγερα δάσκαλος ο Γεωργιάδης mm. Από εκεί έμαθα mm. Και αυτά τα μονοπλάνα τα φοβερά Όλα αυτά γούσταρα, από yeah, τα γούσταρα τρελαινόμουνα Από τον Γεωργιάδη από, εκεί τα έμαθα Και πήγαινα από τσιρικάκος και όταν δεν είχα γύρισμα, και θυμάμαι ο Γενιτσακιώτη μου έλεγε: Ρε, εσύ δεν έχει γύρισμα, τι θέλει να έχει εδώ. Πήγανε και καθόμουν και έβλεπα πώ παίζουν. Και το μεγάλο μάθημα, ξέρει πότε ήταν. Όταν ήταν κανιά Παρασκευή που δεν προλαβαίνω να κάνει, γιατί τότε δεν κάναμε το μοντάζ, γινόταν επιτόπου στον αέρα. Τρει κάμερε, πα, 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 και η σκηνή ήταν πέντε λεπτά, ήτανε 15 λεπτά, πήγαινε. Και ό,τι έβγαινε. Ναι, ναι, και ό,τι έβγαινα και ήταν και είδε τι έβγαινε Και πολλέ φορέ λοιπόν που δεν προλαβαίναν να κάνουν τη σκηνή, θε γιατί έβρεχε, θε γιατί πέρασε η ώρα. Α τη Δευτέρα, έλεγε ο, ο Βασίλης. Βασίλης. Τη Δευτέρα. Βασίλη. Τη, Δευτέρα Δευτέρα πήγαινα εγώ το ξανάβλεπα. Δεν το έστεινε όπω το έστεινε Παρασκευή. Mm. Ω, κοίτα, δηλαδή, κοίτα μαθήματα που πήρα από εκεί, καταλαβαίνεις, σου λέω. Mm. Yeah. Μα βλέπει όμω τώρα, έτσι. οι νεότεροι τώρα που μα ακούν δεν μπορούν <κυκ> να το καταλάβουν αυτό. Και οι νεότεροι ηθοποιοί ακόμα. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά κανάλια, μιλάμε για την εποχή του διαδικτύου, του ίντερνετ. Και μιλάμε για ε αρπακόλα. που αρπακόλα, μιλάμε μιλάμε για λοιπόν, αρπακόλα. Είναι αυτό που είπαμε, δεν ναι. ναι. από τον περάκι. Αρπακόλα. Πα, 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 πα ναι. Όλα, ναι. δηλαδή, Σούχο και μετά μια φοβερή σκηνή <laughs> από εκεί που <laughs> μου αρέσει. μου αρέσει. αυτή του περάκι. <laughs> και ε, εσείς εσεί βέβαια τότε κάνατε και εκτό από την πολύ μεγάλη επιτυχία ήσασταν ελάχιστοι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενό που, που, που λέμε αυτό που λέμε, εσύ σε αυτού που είχαν κάπω ψωνιστεί με την, με την επιτυχία. Γιατί γίνεται η μετρημένη πολιτεία μετά, το 80, και εκεί παίζει το φοβερό ρόλο του Μπε. Το B, ναι, ναι. Και γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Το έλα να δει, θα λέγανε οι Όχι, που δεν πίστευε κανένα ότι είπε Πέφτανε στοιχήματα. Ότι είναι κάπου το πήρανε το παράλληλο. Το δούμε yeah. και κάνει αυτό. Οι yeah. άλλοι λέγανε όχι, δεν είναι. Αφού μου λέει λόγια. Yeah. Και βάζανε τα στοιχήματα. Με τον Κώστα. Άλλο και ωραίο, σπουδαίο συνεργάτη και αγαπημένο μου φίλο ο Λιχναρά. Oh, ο Κώστα. <laughs> έχει τέτοιε λεπτομέρειε κάθε ρόλο. Ποτέ ναι, δεν έχει. κάνω, ποτέ δεν έχει. Καταρχήν ο κάθε ρόλο έχει τη δικιά του περπατησία. Γιατί μου λέγε ένα παππού μάγκα ωραίο και Τον άνθρωπο θα τον κόβει από το μάτι του πώ σε κοιτάει και από το πώ περπατάει. Άμα δει έτσι και έτσι και έτσι, Άστον μου ναι. Πω περπατάει. <χι> άμα λοιπόν εγώ κάνω ένα τζερεμέ εκεί κάτω, mm. δεν χρειάζεται να πω ότι εγώ είμαι τζερεμέ. Σαν ρόλο εννοώ, <καλώ> κατάλαβε. Θα τον βάλω να περπατήσει από εδώ μέχρι τη, την πόρτα και το έχω πει, <Χιλιξε> <χιλώ> προθού μιλήσει, έχει δείξει άμα τι είναι, κατάλαβε. Ξέρει, αυτό ο τρόπο προσέγγιση που περιγράφει μπορεί για σένα να είναι αυτόματο, Κάποιοι άλλοι, στο εξωτερικό κυρίω, πληρώνουν χιλιάδε δολάρια κλπ. για, για συμβούλου και όλα αυτά να του το μάθουν. Η ε. μεγάλη διαφορά που έχουμε στην Ελλάδα είναι ότι αυτό το βίωμα που μα ακολουθεί, αυτό ο αυτόματο τρόπο λειτουργία που έχουμε πολλέ φορέ. Δεν είναι αυτόματο, είναι η παρατήρηση. Άμα ξέρει, δηλαδή η αρχή τη ναι. φιλοσοφία είναι η παρατήρηση. Το έχει όμω και μέσα. Το έχω, αλλά άμα, 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 άμα διαβάζω το Σουκράτη, άμα διαβάζω τον Πιθαγόρα, μην το έχω. Καταλάβει πώ να έτσι μου ήρθε, φλάπα τη. Ναι. Ένα βλαχάκι χωριωτάκι μου, ένα που ήρθε στην Αθήνα και όταν είδα το τρώνε, λέει. Ναι. τι διάλο είναι εκείνα τα κέρατα. Αφάνω πρώτη φορά. Αλλά παρατηρώ Παρατηρώ τη φύση, παρατηρώ το, το, σποράκι που φυτεύω εκεί κάτω. Θυμάσαι που μα βάνανε, δεν ξέρω, να το βάλω. Ναι, ναι. Φυτεύαμε φάκι και, το, ναι. μέσα στο ποτήρι και βλέπαμε τη ριζούλα πώ πήγαινε. Δηλαδή, άμα παρατηρεί τα πράγματα, όπω είναι στο μικρό, και στο μεγάλο, μην νομίζει. Ναι. Παρατηρήσει, θέλει και σεβασμό. Να σέβεσαι ναι. αυτό που βλέπει, αυτό που. τη φύση, mm -hmm. όλο το, το περιβάλλον ναι. σου. Αλλιώ, άμα το κάνει έτσι, είτε για να βγει να, βγεις, mm -hmm. να σου βάλανε πάλι μακέτα, για να οικονομήσει. Εντάξει. Άλλο ήθελα να κάνω τώρα. Άλλο επιθυμούσα να κάνω. Να κάνω στο τελευταίο τέταρτο τη Ελλήνη μου, ρε φίλε, έτσι έλεγα ρε καλό Αξίζει έτσι να. να, να κάνει αυτά που γουστάρει, ρε παιδί μου. Yeah. Δηλαδή τι ήθελα. Το δισάκι μου στον νόμο για το δρόμο, για το δρόμο. Σε όλη την Ελλάδα έχω σπίτια, έχω φίλου. Έχω να πάρω το οργανάκι μου, να πάρω το τετραδίο μου το αυτό μου, το χρόνο να κάτσω να γράψω mm. τα τραγουδία μου, έτσι, να... να διαβάσω αυτά που θέλω. Mm. Δεν το κάνω όμω. Η, εποχή... Η εποχή σε πάει αλλού. Ε. Με πάει αλλού, δηλαδή. Μου λέει τώρα τι κάνει, ο κόσμο καίγεται, α πούμε, και εσύ τι κάνει, η πατρίδα σου. Μην επιβεβαιώσουμε το τραγούδι, το θυμάσαι του Μπίρμαν που έλεγε. Κι με χέρι γρο, ύμνουνε τη πατρίδα στο χαμό, κάνουν με θέρμη τα στοιχεία, θυμάσαι. Στοιχάκια και λέει. γιατί αν μιλάγανε όλοι, εμεί σαν καλλιτέχνε έχουμε μεγάλο μερτικό από το χάλι και το κατάντημα τη πατρίδα μα. Πολύ μεγάλο μερτικό φιλαράκι. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ πέρα, μου λέει ηθοποιό είμαι με φώναξε πήγα. Σώπα, ρε. Δηλαδή, κι άμα σου δώσει παραπάνω, λέει, πήγε για 100, για, για 50.000. α, εσένα μα σου δίνει 100, θα το έκανε. ε. Και άμα σου δίνει ένα εκατομμύριο, θα, δεν θα πούλαγε και το παιδί σου. Καταλάβει, δεν υπάρχει. Κατάλαβα ε, πολύ. Είναι καλά. κρίση ηθική. Πρωτίστω. Και επειδή πάψαμε να σκεφτόμαστε, μα πήρε ο διάλο και δεν, έχουμε, δεν αξιοποιούμε. Όχι, τι να ξεπιούμε. Τι Τα, τα, τα προϊόντα μα εδώ. Κοίτα, πα στην αγορά. Κοίτα, τι παίρνει. Τι παίρνει. Τι πουσονίζεις, που Πού πα. Στα ξένα μαγαζιά. Λύση. Στα ξένα. Στα κάρφουρ. Στα Lidl, Στα πάρπα. Στα τα, τα. Τα οποία πάνε. Τα φράγκα πάμε. Με τη μία πάνε έξω. Λύση. Και εμεί τα δικά μα να πούμε εδώ κάτω. Yeah. ρημώσαν τα χωράφια μα. ρημώσαν. Αλλά. αλλά, Φταίμε κι εμεί όμω. Φταίμε. Δηλαδή φταίμε, φταίμε, yeah. φταίμε. Διότι έχω ένα φίλο κάτω εκεί από την πατρίδα μου. Mm -hmm. Ο οποίο έχει τρει-τέσσερι χιλιάδε ρίζε Άκου τώρα. Και μου λέει μια μέρα έτσι με παράπονο. Τώρα που ήμουν κάτω, τώρα. Μου λέει άκουρε καλό για τι μου που μου λέει ο γιο μου να πω. Του είπα να σηκωθεί να πάμε για τι ελιέ. Και μου λέει, Ελά ρε πατέρα μου, τώρα τι είμαι εγώ. Ακού. Μάστε. Άμα δεν ξέρει λοιπόν που πα, γυρνά πίσω. τώρα. Πόσοι όμω συνεχίζουν, ακόμα και αν δεν ξέρουν που πάνε, συνεχίζουν τον δρόμο. Εγωισμό είναι αυτό, βλακεία τι είναι, Ξέρω εγώ Ή απλώ. Α, Εντάξει. Είδε εδώ πίσω, εδώ, είδε τη γράφω εδώ. Έχω ένα τραγούδι που είναι ο Σύσυφο, ο Κολοτούμπα. Να το διαβάσω στα γρήγορα, μια γρήγορη. Ε, βέβαια. Λέει. Το μύθο του Σύσυφου τον ξέρετε. Για δέστε βρε το Σύσυφο που έχει πάρει φόρα. Σπρώχνει το βράχο ανάποδα κατά την ανηφόρα. Κοιτάτε που τον έφτασε πάνω ψηλά στα λόνια και να χειροκροτήματα τα βούρλα και τα ψώνια. Αν τον καλιάσει στην κορφή, θα πάρει και τα ρέστα. Και άμα τον πάρει ανάποδα, θελέστα και παθέστα. Δέστε παιδιά το σύσυφο που είχε πάρει φόρα, τώρα τον πήρε ανάποδα και πάει την κατηφόρα. Κοίτα κοίτα το μαλάκα πως θα τον εφέρει τούμπα, πάρ το κινητό και τράβα να έχουμε την κολοτούμπα. Τούμπα τούμπα άλλη τούμπα 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 κολοτούμπα, πάμε για βραβείο γκίνες καμαρώστε κολοτούμπα. Πάμε για βραβιογήνες και γαμώ το κολοτούμπα, θα λέγει ο Καραγκιώζης. Ο καραγιώζης, ε. Αυτά όλα τα έχουν πει παλιοί χρόνια πριν, ε. Όλα είναι υπομένα. <laughs> ναι, Όχι, όχι λέω, θέλω να πω, να πω, πω δεν ανακαλύπτουμε ξαφνικά την πυρήτητα. Απλώ κανεί, όπω είπε και προηγουμένω, πρέπει Ο να, να ψάχνει. Δε πρέπει, δε να δε να δε πρέπει να διαβάσει. Πρέπει να 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 βρει. Βρει. Άμα δεν έχει διαβάσει. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και με του πιτσυρικάτε. Και με εδώ, 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 εδώ. Δεν είναι μόνο. Και οι ηθοποιοί, όπω είναι οι είναι και στο σχολείο, είναι και στα δημοτικά. Με, την επέμβαση που κάνουν, την παρέμβαση που κάνουν στην ιστορία, να πούμε. Ερχόταν ηθοποιοί, γιατί ξέρει πόσοι ηθοποιοί είδαν για να ανεβάζονται του κοινικού. Τι οντισιόν έκανα. Τι οντισιόν έκανα. Τι μου δηλαδή Τι υλικό. Το υλικό πώ είναι εκεί. Είναι... Ο... Ήτανε. Να βλέπει παιδιά που έχουν ευκολίε, που έχουν. Ναι. αλλά κοντά στο νου και η γνώση. Δηλαδή και κοντά στο ταλέντο, άμα δεν έχει και γνώση. Ο, δηλαδή, ναι. δηλαδή για να κάνει τον καραγκίδ, να κουνά στο κέντρο, να δει μαλακίε. Δεν γίνεται φυλαρακό. Mm -hmm. Το θεάτρο θέλει σεβασμό. Θέλει... Δεν ξέρανε. Δηλαδή, δηλαδή είχαν νόματα. Ξύφο α πούμε. Είχαν άγνωστε λέξει. Τι είναι άγνωστε λέξεις Δεν έχει διαβάσει καθόλου μυθολογία. Δεν έχει διαβάσει τίποτα. που δεν είχαν διαβάσει. Που δεν είχα... ναι. ναι. και είχαν άγνωστες λέξει. Και κάποιο λέει: Πρώτη φορά παίζω στο θέατρο. Λέει, που θέλω. που έχω άγνωστο κείμενο, Άγνωστες λέξεις Μα τι να το να... Αυτά που δεν ξέρει. Συνεντεύξει με τον πάνω σωστό μου. Συνεχίζεται.